χαρά μας και τιμή μας που σας έχουμε εδώ. Πολύ, πολύ χαρά. Η χαρά είναι δικιά μας. For sharing with you a little bit. We have time, so don't worry. Okay. Now that we got here, yeah, we have time. We can dedicate more time. So we will have 7 stops. Where... You have an automatic vaccination system. You're not vaccinated. This was constructed from. So this is the first stop that we are making. And also, as I said, these are all open space. This is another key. Εργάζουν σε μικρά τμήματα τα οποία είναι μέρος μεγαλύτερων ερευνητικών προγραμμάτων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορούν να συνδέονται. Και η Ελλάδα βοηθάει πολύ γιατί όταν έχουμε Κίνα και Νέα Υόρκη, οι δυο τους είναι τελείως διαφορετικών κοινωνίων. Ενώ με εμάς είμαστε ακριβώς στη μέση. We will have a space where they can go to the library to reflect a little bit. So these spaces are for also for casting. And yeah, I would say only a few. And also, as you can see, it's a more informal. I mean, the chat also in the lunch. Πόσο σημαντικό είναι πια όχι απλά η δουλειά αυτή καθ' αυτή, αλλά οι συνθήκες εργασίας. Και η ποιότητα του χώρου πραγματικά θέλω να σε χαρώ τον Φούτρο, αλλά για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ξέρετε, όταν γίνεται πράξη αυτό το οποίο είχαμε οραματιστεί εδώ και κάποια χρόνια, να αντιστρέψουμε το brain drain και να το κάνουμε brain regain, να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να σταδιοδρομήσουν, να ζήσουν, να κάνουν την οικογένειά τους, τη ζωή τους στην πατρίδα τους, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς φύγατε στο εξωτερικό, όχι από κατά ανάγκη από τη λογία, αλλά και από ανάγκη. Επειδή τα χρόνια της κρίσης, δυστυχώς η χώρα δεν προσέφερε ικανοποιητικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό όταν μεγάλες εταιρείες όπως η Pfizer έρχονται ουσιαστικά για να εμπιστευτούν τα ελληνικά ταλέντα. Ο βασικός λόγος που η Pfizer είναι εδώ, θα τα πει και στη συνέχεια, φαντάζομαι, ο Άλμπερτ, είναι επειδή θεωρεί ότι έχει πρόσβαση σε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ντόπιο, αλλά και προφανώς Έλληνες οι οποίοι θα θελήσουν να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα. Οπότε και για μένα είναι μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη στιγμή αυτή και εύχομαι, θα τα πούμε και μετά βέβαια, να μεγαλώσει και άλλο η παρουσία της Pfizer και νομίζω ότι όσο οι μεγάλες εταιρείες σε αυτόν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για το ταλέντο, που νομίζω ότι είναι ο άειλος πόρος, ο πιο δυσέβρετος σήμερα, θα αυξάνουν την παρουσία τους όσο είναι πεπισμένες ότι έχουν πρόσβαση σε καλό ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας βέβαια και ένα οικοσύστημα και έναν χώρο δημιουργίας καινούργιας γνώσης, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακός. Και επειδή και εμείς, Άλμπερτ, σχεδιάζουμε κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε ένα καινούριο χώρο, ένα καινούριο το Ministry Park, το λέμε, στον Ημιτό, στις εξετάσεις της παλιάς Πυρκάλη, να μετεγκαταστήσουμε τουλάχιστον 7 υπουργεία. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή, και δεν θα αργήσει πολύ αυτή η ώρα, που και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να εργάζονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα τέτοιο χώρο που να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα και να σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία να έρχεσαι να δουλεύεις.